Πυλώνα σταθερότητα σε μια ταραγμένη γειτονιά είναι η Ελλάδα, τόνισε στο μήνυμά του για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου από τα Χανιά ο Πρωθυπουργός, αναφέροντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι ισχυρές και μαζί με το αίσθημα ενότητας γιώνται την αποτρεπτική ισχύ της Ελλάδος. 83 χρόνια μετά, η χώρα μας στέκεται ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ταραγμένη γειτονιά. Οι ένοπλες δυνάμεις μας, ισχυρές, εγγυώνται την αποτρεπτική μας ισχύ. Αλλά βέβαια, η αποτρεπτική ισχύ των ενόπλων δυνάμεων έχει ορισμένες σαφείς προϋποθέσεις. Μια ισχυρή οικονομία, ισχυρές και σταθερές συμμαχίες και κυρίως την ενότητα του ελληνικού λαού. Αυτήν την ενότητα η οποία επιδείχθηκε με τόσο αυταπάρνηση πριν από 83 χρόνια, πρέπει να αποδεδεί πάντα τον οδηγό για το μέλλον, για τον τρόπο τον οποίο η χώρα μας θα αντιμετωπίζει κάθε δυσκολία και θα εξέρχεται από κάθε κρίση ισχυρότερη. Γιορτάζουμε το σθένος, την αποφασιστικότητα και τη λεβεντιά αυτών των νέων παιδιών που πήγαν, πολέμησαν και νίκησαν τεράστιους στρατούς πολύ μεγαλύτερους από το δικό μας. Είναι παράδειγμα προς μίμηση. Είμαστε περήφανοι για αυτούς και θα θυμόμαστε πάντα και θα τιμάμε πάντα τον αγώνα τους. Σε κλίμα συγκίνησης και υπερηφάνειας πλημμύρισε κόσμο η οδός Ανδρέα Παπανδρέου στα Χανιά, τιμώντας την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου με την καθιερωμένη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση. Στις εορταστικές εκδηλώσεις κυριάρχησαν μηνύματα μνήμης, τιμής και εθνικής ενότητας. Το ηρωικό όχι του ελληνικού λαού απέναντι στο φασισμό, στην εθνική υποταγή, είναι ένα διαχρονικό μήνυμα, το οποίο μας δίνει σε όλους εμάς τη δύναμη να προχωρήσουμε όλοι μαζί για ένα κοινό μέλλον, για την πατρίδα, τη δημοκρατία και τα παιδιά μας. Τιμούμε λοιπόν και εμείς οι νεότεροι και σεβόμαστε την ιστορία, σεβόμαστε και θυμόμαστε πάντα ότι η ελευθερία για τον τόπο μας βάφτηκε με αίμα. Κάθε φορά αυτή τη μέρα θυμάμαι το «Μετέρε δυνάμεις αμήνονται περί της πατρίδος». Και τώρα και πάντα κάνουμε όλοι μας ό,τι περνά από το χέρι μας, ό,τι είναι δυνατό, για να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, να υπερασπιζόμαστε την πατρίδα μας. Είναι ένα μεγάλο όχι απέναντι στη μυσαλλοδοξία, στο μίσος, στο φανατισμό από όπου και αν προέρχεται. Ένα μεγάλο όχι σε όλη αυτή την καταστροφή που βλέπουμε να συμβαίνει πλέον στη γειτονιά μας. Το μήνυμα είναι εξαιρετικά ισχυρό και πρέπει να είμαστε πάντοτε σαν λαό και σαν έθνος σε εγρήγορση. Με λαμπρότητα και σύμμαχο τον καλό καιρό, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε και στο Ρέθυμνο για την κορύφωση των εκδηλώσεων του ιστορικού όχι, με την παρέλαση πολιτικών, στρατιωτικών τμήματων και σωμάτων ασφαλείας. Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων, την κυβέρνηση στο Ρέθυμνο εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Γιάννης Κεφαλογιάννης. Από την Στρογγύλη μέχρι τον Εύρο και από τα διαπόντια νησιά μέχρι και τη Γάδο, όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες σήμερα γιορτάζουμε και σηκώνουμε τις σημαίες ψηλά. Οι ένοπλες δυνάμεις είναι εκείνες οι οποίοι συγκιώνται καθημερινά την διατήρηση της εθνικής ακεραιότητας, της εδαφικής ακεραιότητας και των δικαίων της πατρίδας μας. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες και βεβαίως και σε εμάς εδώ στο Ρέθυμνο που έχουμε και την τοπική γιορτή των τεσσάρων μεγαλομαρτύρων, να ευχηθώ σε όλους τους Ρεθυμνιώτες χρόνια πολλά. Οι καιροί που ζούμε δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολοι. Βλέπουμε πολέμους στη γειτονιά μας, βλέπουμε θανάτους άμαχου πληθυσμού και νέων παιδιών, κάτι το οποίο δεν πρέπει να αφήσουμε να συμβεί ποτέ στο μέλλον, ούτε στην πατρίδα μας, ούτε και σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου.